Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα και στους δυο και στους ακροατές του Radio North. Κύριε Βαλιάνο, πώς λοιπόν καλείστε εσείς να διαχειριστείτε ως δήμαρχος το θέμα της ενεργειακής κρίσης? Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν εμφανιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι στο δικό σας δήμο, σε άλλους δήμους, και προτάσουν την ανάγκη να υπάρξει ακόμα και μείωση των δημοτικών τελών λόγω της συγκυρίας της οικονομικής. Τι απαντάτε? Καταρχήν θα σας πω εδώ ότι τι κάναμε εμείς πριν ακόμα δημιουργηθεί το τεράστιο ζήτημα το ενεργειακό με αφορμή την πολεμική σύραξη που υπάρχει στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν εμείς αντικαταστήσαμε με ένα πολύ μεγάλο έργο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, με ένα έργο ΔΙΤ επί της ουσίας, 8.000 φωτιστικά στο Δήμο μας, μετατρέποντάς τα σε LED, με 75% εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά όλα οργανώθηκαν και σχεδιάστηκαν πριν δημιουργηθεί το ενεργειακό πρόβλημα. Άρα, η τάση μας να εξασφαλίζουμε ενέργεια και να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες στο Δήμο μας υπήρχε από πριν. Δυστυχώς όμως, ακόμα και με αυτή την πρωτοβουλία, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένας Δήμος μόνος του σήμερα την ενεργειακή κρίση. Προσέξτε, ο Δήμος Αριστοτέλη δεν είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει εκατομμύρια ατελείωτα σε δημοτικά τέλη. Είναι ένας μικρός Δήμος του οποίου τα δημοτικά τέλη ίσα-ίσα έφταναν για να πληρώσει τα έξοδά του για την ΔΕΗ, για το ρεύμα που κατανάλωνε, και για τα χρήματα που έπρεπε να δώσει στο φορέα διαχείριση στερεών αποβλήτων, στο ΦΟΤΣΑ που συνεργαζόμαστε για την συλλογή των απορριμμάτων. Σήμερα, με την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΗ παρακρατάει αυτά τα δημοτικά τέλη και δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε ούτε καν το ρεύμα μας. Φανταστείτε πού οδεύει ο προϋπολογισμός και όχι μόνο του δικού μας Δήμου, δυστυχώς πάρα πολλών Δήμων. Άρα λοιπόν οι Δήμοι σήμερα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους την κρίση την ενεργειακή. Πρέπει να υπάρξει στήριξη από την κεντρική εξουσία. Ήδη έχει καταβληθεί στους Δήμους μια CAP, δηλαδή μια δόση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, και αναμένεται μια δεύτερη. Φυσικά αυτό αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό, μιας και τα οικονομικά των Δήμων είχαν χτυπηθεί ιδιαίτερα κατά την περίοδο του κορονοϊού, όπου δεν εισπράταμε ούτε τέλη παρεπιδημούντων, ούτε τέλη κοινοχρήστων χώρων, ούτε δημοτικά τέλη σε πολλές περιπτώσεις, ούτε μισθώσεις σε πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν βιώνουμε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά και έρχεται τώρα το ενεργειακό ζήτημα να εκτοξεύσει το ρεύμα αλλά και την τιμή των καυσίμων, που γνωρίζετε ότι οι Δήμοι χρειάζονται πολλά καύσιμα για να κινήσουν καθημερινά τους στόλους τους, για να εκτροχιάσει πραγματικά τους προϋπολογισμούς του Δήμου. Και εδώ θα πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών, στη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΚΕΔΕ, να βρουν τη βέλτιστη δυνατή λύση, είτε με έκτακτες χρηματοδοτήσεις, είτε με κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις που μπορεί να ξεχωρίζουν τους Δήμους από τους υπόλοιπους καταναλωτές ως προς την τιμή κιλοβατόρας ενδεχομένως, προκειμένου οι Δήμοι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και αυτή τη δυσκολία. Μιας και, σας θυμίζω εδώ, σε αυτή τη δημοτική θητεία, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί δικαιολογία για κανέναν, ξεκινήσαμε, ειδικά εμείς οι νέοι δήμαρχοι, στην αρχή με πλημμύρες και φυσικά φαινόμενα. Μετά ακολούθησε ο κορονοϊός για 2 χρόνια τουλάχιστον, που αποδιοργάνωσε όλο το σύστημα. Και όταν αρχίσαμε δειλά-δειλά να κατεβάζουμε τη μάσκα από την πανδημία, μας χτύπησε το ενεργειακό ζήτημα από τον πόλεμο, το οποίο ουσιαστικά έρχεται να φέρει και ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η αύξηση των τιμών στα υλικά που χρησιμοποιούν οι εργολάβοι στα έργα υποδομής. Θα πηγαίναμε σε αυτό τώρα. Σε αυτό θα πηγαίναμε. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια δημοτική θητεία που έχει χτυπηθεί από πολλαπλές κρίσεις και προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι. Έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες. Κάνουν, προϋπολογίζουν οι Δήμοι Χρήστο ένα έργο. Ναι, αλλά ανέβει και η τιμή της ασφάλτου. Ανέβει και η τιμή το ένα, ανέβει και η τιμή το άλλο. Και κινδυνεύει ο εργολάβος να μην μπορέσει να, ξέρεις,
να φύγει. Πολύ απλά δεν μπορεί να το παραδώσει. Και πρέπει ο προϋπολογισμός να αναθεωρηθεί και πάλι να αναθεωρηθεί. Ναι, αλλά τα κονδύλια των Δήμων δεν είναι απεριόριστα. Είναι και το ερώτημα είναι, κινδυνεύουν να εκτροχιαστούν έργα υποδομών που έχετε δρομολογήσει στο Δήμο σας, κύριε Βαλιάων, από την εκρηκτική αυτή αύξηση? Θα σας πω λοιπόν ότι ο ανάδοχος που αναλαμβάνει να εκτελέσει ένα έργο μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι σαφές ότι αναλαμβάνει και το επιχειρηματικό ρίσκο της αύξησης των τιμών. Πλην όμως, εδώ δεν μιλάμε για μια κανονική συγκυρία όπου έπαιξαν οι τιμές λίγο επάνω, λίγο κάτω, άρα περιορίστηκε ή αυξήθηκε συγκυριακά το κέρδος ή η χασούρα του εργολάβου. Εδώ μιλάμε για μια αύξηση ραγδαία που δυστυχώς μπορεί πραγματικά να εκτροχιάσει τα έργα και ειδικά πια αυτά που βρίσκονται υπό προθεσμία, μιας και το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης τελειώνει στις 31/12/23 και με βάση τις συμφωνίες που έχουν κάνει οι Δήμοι με τις διαχειριστικές αρχές, τα έργα του ΕΣΠΑ ειδικά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Φανταστείτε ότι υπάρχουν ακόμα έργα που βρίσκονται στη διαγωνιστική τους διαδικασία ή στη διαδικασία συμβασιοποίησης. Επομένως, πραγματικά κάποια έργα κινδυνεύουν. Κάνουμε το παν για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και αντιμετωπίζουμε φυσικά διαλύσεις συμβάσεων από εργολάβους που θα βρουν είτε ένα τυπικό κόλλημα και θα διαλύσουν μια σύμβαση προκειμένου να μην μπουν στην διαδικασία να δαπανίσουν τα χρήματα της κατασκευής του έργου, προτιμώντας ακόμα να χάσουν και τις εγγυητικές επιστολές που έχουν καταθέσει για την καλή εκτέλεση ή για τη συμμετοχή τους σε έναν διαγωνισμό, παρά να μπουν και να ρισκάρουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους, δαπανώντας τα ποσά που χρειάζονται για να φτάσουν στην κατασκευή. Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτές τις μέρες υπογράφουμε τη σύμβαση για ένα ασφαλτικό έργο 3 εκατομμυρίων ευρώ που θα πιάσει όλες μας τις κοινότητες. Όταν ο ανάδοχος έδωσε προσφορά για το έργο αυτό, η τιμή του ασφαλτομείγματος ήταν 350 ευρώ τόνος, αυτό που αγοράζουν δηλαδή από το διηλιστήριο. Σήμερα που καλείται να εκτελέσει το έργο, η τιμή είναι στα 650 ευρώ. Έχει λοιπόν διπλασιαστεί και αυτό πραγματικά δημιουργεί τεράστιο θέμα στην εκτέλεση του έργου. Εδώ θα χρειαστεί και πάλι να κάνουμε μαγικά και αυτοδιοίκηση, αν μπορεί, για να μπορέσουμε να δείξουμε στους δημότες μας αυτό για το οποίο μας εμπιστεύτηκαν. Γιατί ξέρετε, ο δημότης μπορεί να τα ακούει όλα αυτά, αλλά στο τέλος της ημέρας εισπράττει ή δεν εισπράττει το αποτέλεσμα και δεν είναι έτοιμος ενδεχομένως να ακούσει και πολλές δικαιολογίες, οι οποίες εν προκειμένου όμως είναι πάρα πολύ σαφείς και υπαρκτές. Καλείστε να γίνετε ταχυδακτυλουργοί, οι δήμαρχοι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Και μιας και αναφερθήκατε στα έργα, κύριε δήμαρχε, όσον αφορά στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση, είστε ικανοποιημένος από την πορεία υλοποίησής του? Ή και αυτό είναι θύμα, αν θέλετε, των συνθήκων? Πανδημία, νομίζω ότι έγινε σαφές πια το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τις ανακοινώσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ότι το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δεν έτρεξε σύμφωνα με τα υπεσχημένα. Οι Δήμοι, ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε μελέτες και έργα χωρίς ταβάνι, αυτή ήταν η εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ξαφνικά από το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερωθήκαμε ότι πρέπει να έχουμε ένα πλαφόν ανάλογα με το πληθυσμιακό κριτήριο του κάθε Δήμου. Άρα αμέσως κανείς διαβάζει πίσω από τις γραμμές αυτές ότι οι Δήμοι θα πάρουν τουλάχιστον το πλαφόν που τους έβαλε το Υπουργείο ως εντάξεις έργων. Σήμερα δεν διαφαίνονται τα πράγματα να είναι έτσι όπως τα υποσχέθηκαν οι αρμόδιοι υπουργοί και στην περίπτωση ας πούμε του Δήμου Αριστοτέλη, που έχει ενταχθεί πολύ σημαντικά έργα όπως είναι τα λύματα, οι αποχετεύσεις της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, εκκρεμούν άλλα τόσα και ακόμα περισσότερα για άλλα έργα υποδομής που έχουμε υποβάλει και δυστυχώς δεν φαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να μας καλύψει από τον Αντώνη Τρίτσης κάτι που έστω και άτυπα μας έχει υποσχεθεί. Επομένως δεν είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή το Αντώνη Τρίτσης, ούτε από την ταχύτητα, ούτε από το κομμάτι των εντάξεων. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση σε αυτό το εθνικό πρόγραμμα θα βρει την λύση της χρηματοδότησης.
Οι Δήμοι μπήκαμε στη διαδικασία και φτιάξαμε μελέτες. Ψάξαμε και βρήκαμε χρήματα για να κάνουμε μελέτες εν ώψη του προγράμματος αυτού. Χρεωθήκαμε και θα πρέπει αυτό να βρει την ανταπόκρισή του. Και επειδή από τους προϋπολογισμούς των Δήμων δεν μπορούν να δημιουργηθούν έργα υποδομής, θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει εκείνα τα κονδύλια, είτε να μεταβιβάσει τα έργα που καταθέσαμε στον Τρίτσι σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, ναι, προκειμένου και εμείς να είμαστε συνεπείς απέναντι σε αυτά που υποσχεθήκαμε στους δημότες. Γιατί η συνέπεια είναι αυτή η οποία καθορίζει, αν θέλετε, κρίνει και την πορεία της δικής σας θητείας. Από εκεί και μετά να πάμε τουρισμό. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση? Ακούμε ότι η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει δυναμικά. Εσείς τι βλέπετε, τι εισπράτετε σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Χαλκιδική, σαν την οποία άλλωστε δεν έχει. Και σε μια περιοχή που νομίζω ότι ο Βαλιάνος πέτυχε ή προσπαθεί να πετύχει τουλάχιστον άνθρωπος ένα στοίχημα να κάνει το Δήμο Αριστοτέλη τουριστικό προορισμό 365 μέρες το χρόνο, κάτι που είναι, Χρήστο, ακόμα πιο δύσκολο, ναι, στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Βέβαια έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι η γη του Αριστοτέλη, έτσι. Δεν παίζει δηλαδή χωρίς χαρτιά. Από μόνο του όμως αυτό δεν αρκεί. Από μόνο του δεν αρκεί. Και το θέμα είναι ότι επειδή έχει και ορεινά, είναι και ορεινός ο Δήμος και παραθαλάσσιος, έχει και τα δύο, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει όλα αυτά. Θα μας πει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, μου δίνεται μια πάσα σε 15 δευτερόλεπτα για τον ακροατή τυχόν που δεν γνωρίζει ποια είναι αυτή η γη. Θα του πω ότι είναι η Ανατολική Χαλκιδική, η Βορειοανατολική Χαλκιδική, που ξεκινάει εκεί από το Στριμονικό Κόλπο, από τα όρια δηλαδή Ολυμπιάδα Σταυρού, φτάνει μέχρι το Άγιο Όρος, καταλαμβάνει την Αρναία, τη Μεγάλη Παναγία, τα Πυργαδίκια, την Ιερισσό ως έδρα του Δήμου και φυσικά το στέμα του Δήμου Αριστοτέλη, την Αμουλιανή, το μοναδικό κατοικημένο νησί της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η γη πραγματικά που γέννησε τον Αριστοτέλη και έχει τη σπουδαία ανασκαφή των αρχαίων σταγύρων και η γη που αποτελεί την πύλη εισόδου για το Άγιο Όρος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η περιοχή έχει παγκόσμιες μοναδικότητες και έχει τις προδιαγραφές να φύγει πολύ μπροστά. Έχουμε υποσχεθεί και αυτό υλοποιούμε, ότι ο τουρισμός θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό οικονομικό πυλώνα της περιοχής ως εναλλακτική μορφή οικονομικής ανάπτυξης. Γιατί ξέρετε, εδώ στο Δήμο Αριστοτέλη μέχρι πριν λίγα χρόνια παρήγαμε αρνητικές ειδήσεις με βάση τις αντεγκλήσεις που υπήρχαν για τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Εμείς λοιπόν αποδεικνύουμε ότι και ο τουρισμός μπορεί να συνυπάρξει και έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα εκεί. Εκπονούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής με 18 εναλλακτικά project τουρισμού. Αυτή την περίοδο εκτελήσεται ένα από αυτά, που είναι ένα γαστρονομικό φεστιβάλ που κρατάει έναν ολόκληρο μήνα με 32 κύριες και 150 παράλληλες δραστηριότητες, ένας οριμαγδός πραγματικά δραστηριοτήτων με επισκέψεις δημοσιογράφων, πρακτόρων από το εξωτερικό. Προσπαθούμε να ανοίξουμε περίπου στις 30 αγορές εναλλακτικές. Αυτό μας βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία, με την οποία εμείς είχαμε προνομιακές σχέσεις λόγω της γυκνίασης με το Άγιο Όρος. Έχουμε βάλει μπροστά τις περιπατητικές μας διαδρομές, έχουμε βάλει μπροστά τη γαστρονομία, τα τοπικά μας προϊόντα, τον προσκυνηματικό τουρισμό, τι μπορεί να κάνει κανείς έξω από το Άγιο Όρος ως προσκυνητής. Νομίζω ότι με μια σειρά από πρωτοβουλίες έχουμε αναδείξει την περιοχή και την έχουμε φτάσει πραγματικά στα τέρατα της Ευρώπης και όχι μόνο, μιας και στοχεύουμε ακόμα και στις χώρες της Μέσης Ανατολής, από όπου προσδοκούμε να εισπράξουμε και από εκεί τουριστικές ροές. Τώρα, εκτιμώ ότι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι, έχουμε μια αισιοδοξία για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Πρέπει να γίνει αυτό για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος του τουριστικού εισοδήματος. Υπηρετούμε καθημερινά τόσο το κομμάτι της προβολής όσο και της καθημερινότητας και των υποδομών που χρειάζεται ένας τουριστικός δήμος. Και φυσικά εδώ και πάλι μπαίνει το κομμάτι της πολιτείας, μιας και εμάς μας αντιμετωπίζει ως ένα δήμο με 20.000 κατοίκους, αλλά το καλοκαίρι γινόμαστε 100.000, υπερπολαπλασιάζει το πληθυσμός μας, χωρίς αντίστοιχα να πολλαπλασιάζονται και τα κονδύλια και τα ωφέλη που έχει από την κεντρική εξουσία ένας δήμος σαν το δικό μας, που αναλώνει πολύ γρήγορα τις υποδομές του και πρέπει να έχει πολύ περισσότερες υποδομές για να υποδεχθεί και όλο αυτό το κομμάτι του τουριστικού κινήματος. Εγώ λοιπόν λέω
ότι ο Δήμος Αριστοτέλη έχει πολύ μεγάλες προοπτικές. Η Αρναία που αποτελεί την κορονίδα της ορεινής Χαλκιδικής έχει ανακηρυχθεί στο τρίτο ομορφότερο χωριό στην Ελλάδα μετά από μια έρευνα που έκανε το CNN. Έχουμε τα τριήμερα όλα του χρόνου είναι γεμάτοι οι παραδοσιακοί μας ξενώνες. Ευελπιστούμε ότι και το καλοκαίρι θα πάει πολύ καλά τόσο στις μεγάλες τουριστικές μονάδες όσο και στα μικρά καταλήματα της περιοχής που είναι το βασικό στοιχείο της περιοχής μας, μιας και έχουμε έναν ήπιο τουρισμό. Και θέλω να πιστεύω ότι οι προοπτικές που ανοίγονται για τον Αριστοτέλη τουριστικά είναι αντίστοιχες και ακόμα καλύτερες με τις περιοχές που είναι αναγνωρισμένες ήδη να. Τουριστικά, όπως είναι η Σιθωνία και η Κασάνδρα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Δήμαρχε, γιατί τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στη Χαλκιδική, στρέφεται στην Πιερία, στρέφεται στο χωριά, στο Στριμονικό εκεί, Σταυρό, Βρασνά. Έχουμε τη Βόρεια Ελλάδα που... Και τηλεοπτικά να τα πούμε κάποια στιγμή του κύριου. Θα τα πούμε βέβαια και στην τηλεόραση του Άτλας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη.